φωτιά στον πασχαλινό προϋπολογισμό και όχι μόνο βάζει το ράλι ανόδου στην τιμή των καυσίμων, το οποίο προκαλεί ήλιγκο και στους κριτικούς. Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στο Ηράκλειο να αγγίζει ούτε λίγο ούτε πολύ τα 2,136 λεπτά του ευρώ. Πάρα πολλές μέρες έχουμε αύξηση, παρόλο ότι είδαμε το αργό να πέφτει κατά 15% τότε με το πρόβλημα με τις τράπεζες. Ενώ έπεφτε το βαρέλι κατά 15%, εμείς είχαμε αύξηση, ειδικότερα στην αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα το τελευταίο διάστημα έχουμε πάλι αυξήσεις και το βαρέλι έχει φτάσει το αργό στο 81 δολάρια. Οι οδηγοί εν μέσω Πάσχα και αυξημένων αναγκών καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ και να μετακινηθούν την περίοδο των γιορτών. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, οι μέγιστες τιμές καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου σε πρατήριο 2,136 λεπτά του ευρώ, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 2,109, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου 2,074 και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 2,049. Το δικό τους Γολγοθά ζουν και οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, όπως οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί. Οι αυξήσεις στα κόμιστρα που έγιναν το προηγούμενο διάστημα δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις νέες τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, κάθε σκέψη για μετακύληση του κόστους είναι απαγορευτική. Στο κόμιστρο, παιδιά, δεν θα ανέβει. Εύχομαι να σταματήσει το πετρέλαιο εκεί που είναι τώρα και να μην πάει παραπάνω. Γιατί αν πάει παραπάνω, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Βγαίνετε έτσι όπως είναι οι τιμές. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα με την τιμή αυτή κάτι γίνεται. Όταν πάει πάλι στα 2 ευρώ, 2,15, 2,18 που ήταν πέρυσι, η κατάσταση δυσκολεύει. Ακριβά τα καύσιμα. Το μετακυλείται στον πελάτη, αλλάζει το κόμιστρο. Όχι, κούκλα μου, το κόμιστρο είναι το ίδιο. Το ίδιο. Ανεβαίνουν τα καύσιμα, το κόμιστρο είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει. Τα καύσιμα συνέχεια ανεβαίνουν τώρα τα τελευταία 2 χρόνια. Κάνουμε πολλά χιλιόμετρα. Η φορολογία είναι μεγάλη. Θα αυξηθεί το κόμιστρο για να βγάλετε τα σπασμένα ή απλά χάνετε. Ήδη έχει αυξηθεί το κόμιστρο από πέρυσι, δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε άλλο το κομματικό κοινό. Ανάσταση, ωστόσο, δεν μπορούν να περιμένουν ως προς το κόστος των καυσίμων το επόμενο διάστημα ούτε οι πολίτες ούτε οι επαγγελματίες οδηγοί, καθώς οι αυξήσεις ήρθαν για να παραμείνουν, όπως εξηγούν οι πρατηριούχοι εξαιτίας της απόφασης του ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια. Δεν πέφτει η κατανάλωση. Ναι. Ενώ σε όλη την Ελλάδα έχει μειωθεί η κατανάλωση, εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι είμαστε στα περσινά επίπεδα, δεν έχουμε πτώση, ενώ όπως σας είπα στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει πτώση. Αν έχει κόσμο, πιστεύω να τα καταφέρουμε. Δηλαδή βγάζετε τα σπασμένα από το τζίρο, από τις μεταφράσεις. Τα σπασμένα είναι δύσκολο να βγουν, αλλά θα βγουν, τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά, θεωρείτε? Άρα τα καύσιμα μια χαρά είναι. Και τώρα που ξεκίνησαν και έρχονται οι τουρίστες, μια χαρά τους παίρνουμε τα χρήματα κι εμείς. Οπότε να μην γκρινιάζουμε, τα άλλα να κοιτάξουμε να φτιάξουν οι αρμόδιοι και τα καύσιμα να τα αφήσουμε για μετά. Θα φτιάξουν αυτά.